Να σας επαναλάβω, την πρώτη ερώτησή μου είναι πώς ξεκίνησε η έκδοση και γιατί πήρε αυτή τη μορφή. Ναι, η έκδοση των αγγλικών χρονικών ξεκίνησε σε πολύ δύσκολα χρόνια. Στις αρχές της μετακατοχικής περίοδου ήταν το 1946 που αποφάσισα μαζί με τον Νίκο τον Πλάτωνα και τον Μενέλα τον Βαρλωμά να αποτολμήσουν αυτό το εγχείρημα. Βέβαια, ελάχιστα ήταν πρόσφοροι η κατάσταση τότε και πολλοί θεώρησαν περίπου χειμερική την προσπάθεια. Εν τούτες, τα πράγματα δικαίωσαν. Το τόλμημα. Βέβαια, την εποχή εκείνη δεν ήσαν πολλοί οι επιστήμονες που ερευνούσαν κυρίως θέματα αφορώντας την ιστορία και τον πολιτισμό της Κρήτης. Ούτε καν ήταν γνωστός ο όρος κριτολογία. Αυτόν, αν θυμάμαι καλά, τον καθιέρωσε πρώτος ο Μενέλαος ο Παρλώμας. Ίσως θα μπορούσαμε να κατονομάσουμε 10-15 κριτολόγους το 46. Σήμερα ο κατάλογος του, που εμφανίζεται κάθε 5 χρόνια στα προγράμματα των Διεθνών Κριτολογικών Συνεδρίων, φτάνει στους 400, μπορεί να είναι και περισσότερο. Οπωσδήποτε τότε υπήρχε ένα τεράστιο κενό. Δεν υπήρχε κανένας τρόπος για να δημοσιευθεί μια οποιαδήποτε επιστημονική εργασία πάνω στην Κρήτη ειδικότερα. Υπήρχαν όμως πρότυπα παλαιότερα και εξαιρετικά σπουδαία. Δύο κυρίως προσπάθειες είχαν γίνει μετά από την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα και μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η πρώτη ήταν η έκδοση της Χριστιανικής Κρήτης από τον Μητροπολίτη τον Ευμένιο Τσιρουδάκη με επιστημονική ευθύνη του Στέφανου Ξανθοδίδη. Βγήκαν δύο μικροί αλλά πλούσιοι σε περιεχόμενο τόμι. Πολύ αργότερα, το 1938, η Εταιρεία Κρητικών Σπουδών με κύριο Μοχλό τον Εμμανουήλ Ψουδερό άρχισε την έκδοση της επετηρίδας της. Βγήκαν τρεις ολόκληροι τόμοι του 38, 39, 40
και ένα ημίτομος του 41. Η έκδοση βέβαια διακόπηκε λόγω του πολέμου. Αυτά ήταν τα πρότυπα της έκδοσης ως προς το περιεχόμενο, ως προς τη μορφή δε κυρίως η επιτηρία της εταιρείας Κριτικός Προδόν. Άλλωστε στην Ελλάδα τα τεχνικά μέσα ήσαν πάντα περιορισμένα, τότε ακόμη, και όλοι κινούμεθα μέσα στα ίδια καλούπια. Τι άλλο ρωτήσατε? Ναι, μια περίοδο που δεν υπάρχει ένα ανάλογο κλίμα στην Κρήτη, μια ομάδα γενομένων όπως αυτούς που αναφέρατε, σκέφτεται αυτή την προσπάθεια. Ναι, είναι κάτι μα δεν ήταν και η μοναδική προσπάθεια που έγινε, διότι στη συνέχεια οι ίδιοι άνθρωποι διεύρυναν τη δραστηριότητά τους και προχώρησαν και σε άλλες ενέργειες, ναι, βέβαια πάντα στον ίδιο τομέα. Πρέπει να σας θυμίσω ότι και πριν από την έκδοση των κριτικών χρονικών έγινε μια πολύ σημαντική και χρήσιμη κίνηση. Είναι η Επιτροπή Προστασίας και Περισυλλογής των Μεσαιωνικών Μνημείων και Κοιμηλίων της Κρήτης που συγκροτήθηκε με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και ανέλαβε την ευθύνη να επισημάνει, να προστατεύσει όσο γινότανε και να συγκεντρώσει όλα εκείνα τα κοιμήλια της βυζαντινής και μεταβυζαντινής περίοδου, τα οποία, όπως αντιλαμβάνεστε, είχαν υποστεί τεράστιες φθορές, κυρίως κατά τη διάρκεια του πολέμου και της κατοχής. Πρόεδρος της Επιτροπής αυτής και ένας από τους βασικούς συνεργάτες για την έκδοση των κριτικών χρονικών εν συνεχεία ήταν ο αείμνηστος επίσκοπος Λάμπης και Σφακίων, ο Ευμένιος Πανουράκης. Στην δραστηριότητα αυτής της Επιτροπής οφείλεται και η συγκέντρωση ενός μέρους από την Μεσαιωνική Συλλογή του Δημοσίου, η οποία σήμερα έχει εκτεθεί στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης. Οι εικόνες των ποταμιών και πολλά μικροτεχνήματα. Και εν συνεχεία η εταιρεία Ιστορικών Μουσείων. Ναι, οι ίδιοι άνθρωποι αργότερα, δηλαδή ένα μόλις χρόνο μετά την έκδοση των κριτικών χρονικών, ανέλαβαν και την ευθύνη της ιδρύσεως του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, δημιουργώντας τον κατάλληλο φορέα, όπως λέμε τώρα, τη λέξη είναι μοντέρνα, δηλαδή ένα σωματείο, την Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, που και πάλι δεν σταμάτησε μόνο στην είδηση του μουσείου, αυτό ήταν ο βασικός καταστατικός της σκοπός, αλλά προχώρησε και πέρα από αυτό και σε συντηρήσει από καταστάσεις μεσαιωνικών μνημείων, όπως είναι η Παναγία των Σταυροχώρων, στην πρώτη φάση βέβαια, η αποκατάσταση της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου και αρκετά άλλα σε επαρχιακά κέντρα, το Μοσαϊκό Πρόχειρο της Χερσονήσου κτλ. Μια σειρά εκδόσεων επιστημονικών οφείλεται επίσης στην εταιρεία, η οποία και πέρα από αυτά
έχει στο ενεργητικό της την συλλογή του τοπονημικού πλούτου της Κρήτης. Υπάρχουν αποδελτιωμένες δεκάδες χιλιάδες των πονημίων. Είναι μια δουλειά όχι βέβαια ολοκληρωμένη ακόμη, αλλά εξαιρετικά χρήσιμη, όπως αποδεικνύεται για τους μελετητές που συμβουλεύονται αυτό το αρχείο. Και επίσης στην καθιέρωση του θεσμού των κρητολογικών συνεδρίων από το 1961, ανά πενταετία, το τελευταίο έγινε το 5ο στον Άγιο Νικόλαο το 81. Και τώρα πιο συγκεκριμένα, ο ρόλος ο δικός σας σαν εκδότη και ο ρόλος της Συντακτικής Επιτροπής. Κοιτάξτε, πρέπει να υπάρξει μια σαφής διάκριση ανάμεσα σε αυτούς τους ρόλους. Εγώ βεβαίως εντελώς ερασιτεχνικά κατέληνα με όλα αυτά τα πράγματα, γιατί δεν είχα και την ειδική επιστημονική κατάρτιση. Η ευθύνη μου αφορούσε βασικά στον οικονομοτεχνικό τομέα. Σε καμιά περίπτωση δεν είχα άμεση τουλάχιστον ανάμειξη σε ό,τι αφορά την σύνταξη του περιοδικού. Και όταν λέμε σύνταξη, εννοούμε την όλη διαδικασία συγκεντρώσεως συνεργασιών, διορθώσεως συνεργασιών και η σειρά, ας πούμε, που μπαίνουν στην εργασία. Αυτά καθορίζονται πάντοτε από τη Συντακτική Επιτροπή. Η Συντακτική Επιτροπή είχε πάντα την ευθύνη να συγκεντρώνει την ύλη, να καθορίζει τη σειρά δημοσίευσεως και να έχει έστω αφιψηλού την εποπτεία των διορθώσεων. Που σε μια τέτοια έκδοση. Εσείς στο τεχνικό μέρος που λέτε, βάζει τα στοιχεία, τα κενά, η συνειδητοποίηση. Ναι, βέβαια. Εγώ για να μπορέσω να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις της εκδόσεως αυτού του περιοδικού, τότε που εδώ στο Ηράκλειο δεν υπήρχαν ούτε τυπογραφία ούτε έμπειρη τυπογράφη, έφτιαξα ένα δικό μου, υποτυπώδες βέβαια, μικρό δηλαδή σε αριθμό στοιχείων, σε όγκο τυπογραφικό εργαστήριο. Πήρα μερικές δεκάδες κάσες στοιχεία από τον Καρπαθάκη, το μόνο τότε στοιχειοχυτήριο στην Ελλάδα, το οποίο νομίζω ότι ακόμα εξακολουθεί να... Καρπαθάκης, βέβαια, γνωστό τότε. Τα στοιχεία αυτά κάλυπταν όλους τους τύπους εκείνους που χρειάζονται για μια επιστημονική έκδοση, χαρακτήρες ελληνική, λατινική, όρθια, πλάγια, στοιχεία των 12, των 10 και των 8 στιγμών για κείμενο και υποσημειώσεις, ανάλογα κεφαλαία στοιχεία για τους κατάλληλους τίτλους κτλ. Αυτά μαζί με το άλλο βοηθητικό υλικό, διάστηχα, διαστήματα, κατράδες όπως λέγαμε, έτσι, ήταν το τυπογραφικό μας εργαστήριο, βουτεβέργιο βέβαια τύπου. Η εργασία γινόταν με το χέρι, με το συνθετήριο. Και εγώ, άλλωστε μου άρεσε αυτό, έγινα στοιχειοθέτης. Κάνει το στοιχειοθέτη. Βέβαια. Έκανα το στοιχειοθέτη και έκανα και τον σελιδοποιών κυρίως, διότι βρέθηκε κάποιος τυπογράφος, θαυμάσιος στη δουλειά του, αλλά καθόλου ασκημένος σε βιβλίο. Δούλευε μέχρι τότε σε εφημερίδα και είναι πάρα πολύ γνωστός. Είναι ο Κώστας ο Φραγκούλης. Ναι. Ο Κώστας ο Φραγκούλης ήταν ο πρώτος τυπογράφος. Αυτός δούλεψε τους 4 πρώτους τόμους. Το 47, 48, 49 και 50. Αλλά και ο Κώστας δεν ήξερε τη δουλειά αυτή. Έπρεπε κάποιος να είναι από πάνω του τότε
για να μπορεί να κάνει, να δίνει αυτή τη μορφή το περίοδο. Και δεν είναι πολύ εύκολη δουλειά, ξέρετε. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Ξενυχτούσαμε, και όχι μόνο εγώ, και τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής, κάνοντας διορθώσεις στο μικρό εκείνο τυπογραφείο, ένα δωμάτιο ισόγειο, εδώ δίπλα στο Ιστορικό Μουσείο, ακριβώς στη θέση όπου είναι τώρα η καινούργια είσοδος του μουσείου, η καινούργια πτέρυγα εδώ από κάτω, και που παλαιότερα ήταν το γραφείο ενός ελαιουργείου. Εκεί είχε εγκατασταθεί. Ήταν ένα δωμάτιο 3x6, ας το πούμε, αλλά αρκετά συμπαθητικό. Και βγάζατε το κείμενο, δηλαδή βάζατε την πρώτη, αυτή βγάζατε το κείμενο και μετά πηγαίνασαι στους συνάδελφους. Ναι, κοιτάξτε, κανονικά πάντοτε η πρώτη διόρθωση γινόταν από μένα. Των ίδιων είναι η χοντρική διόρθωση. Η δεύτερη διόρθωση γινόταν από τον συγγραφέα της μελέτης, τον συνεργάτη. Αν ήταν εδώ, έρχονταν ο ίδιος, άλλος ταχυδρομικός, επικοινωνούσαμε και του στέλναμε τα δοκίμια. Η τρίτη διόρθωση, σελιδοποιημένη πια, τηλέχετο σε δύο φάσεις, την πρώτη φάση πάλι από μένα και σε μία τελευταία φάση από ένα μέρος της Συντακτικής Επιτροπής. Πριν πάει στο πιεστήριο. Δηλαδή. Πριν πάει στο πιεστήριο. Αυτό πόσο διαρκούσε, δηλαδή. Κοιτάξτε, η δουλειά. Έκανε λίγη-λίγη ή απάνω. Η δουλειά. Δεν ήταν συγκεντρωμένη η του τεύχου. Όχι. Σε καμιά περίπτωση δεν είχαμε συγκεντρωμένη ύλη για να καλύψουμε ένα τεύχος. Τότε το περιοδικό ήταν τετραμηνιαίο, βγάζαμε τρία τεύχη το χρόνο, τεύχη των 10 έως 12 τυπογραφικών φύλων. Τις περισσότερες φορές αρχίζαμε έχοντας τη μισή περίπου ύλη, αλλά και βέβαια από προσυνεννοήσεις που είχαν γίνει ότι θα καλύπταμε την υπόλοιπη. Γι' αυτό οι μελέτες δεν δημοσιεύονταν ποτέ με μια κατάταξη ειδολογική, ας το πούμε, ή άλλη, αλλά μόνο με μια σειρά προτεραιότητας λήψεως. Α, παραθετικά έτσι. Ναι, βεβαίως. Άλλωστε το περιοδικό, όπως φαίνεται και στο πρόλογο του πρώτου τόμου, κάλυπτε ένα τεράστιο φάσμα από την προϊστορική περίοδο και μέχρι τη σύγχρονη περίοδο. Κυρίως όμως τη μεσαιωνική περίοδο. Όχι. Εάν δείτε αυτόν τον απολογισμό της 20ετίας, τον οποίο είχα συντάξει και είχα εκδώσει εγώ το 1969, όταν άρχισε η δεύτερη περίοδος της εκδόσεως, θα δείτε πως είναι πλουσιότατη η ύλη που αφορά και στην αρχαιολογία κυρίως. Οι αρχαιολογικές μελέτες είναι πάρα πολλές. Ναι, δεν μπορούμε να πούμε. Όπως επίσης δεν είναι λίγες οι καθαρά φιλολογικές εργασίες που έχουν δημοσιευθεί. Για μεσαιωνικά κείμενα. Ναι, για μεσαιωνικά κείμενα, βέβαια. Δεν νομίζετε όμως ότι. Εκεί που δεν δίδαμε ιδιαίτερη, ας πούμε, βαρύτητα, χωρίς όμως και να αρνούμεθα δημοσίευση αξιόλογων μελετών, ήταν η λαογραφία, για την οποία είχαμε εκδώσει, δεν θυμάμαι ακριβώς ποια χρόνια, και δύο παραρτήματα του περιοδικού. Του Βαβουλέ αυτό. Το ένα και του Χαβάκη το άλλο. Του Χαβάκη το έχει εκδώσει. Ναι, βέβαια, δεν με το. Δηλαδή, η Συντακτική Επιτροπή που στην αρχή την απαρτήσαν αυτοί οι τρεις, που είπατε, πώς μπήκανε οι άλλοι. Κοιτάξτε, όποιος ενδιαφερόταν. Βεβαίως, όταν εξεδήλωνε κάποιος ενδιαφέρον και προσέφερε θετική συνεργασία, μπαίνει η Συντακτική Επιτροπή. Δεν ήταν κανένα όργανο επίσημο ή κλειστό. Και υπήρχε και μέλη της Συντακτικής Επιτροπής είχαν διατελέσει και ο Μακαρίτης, ο Ιώνας ο Παπαϊωάννου, αυτός δικηγόρος, βεβαίως,
ο οποίος προσέφερε εργασία, όχι βέβαια επιστημονική, αλλά άλλης πίστης, με πολύ ζήλο. Ήταν ο Βασίλης ο Λαούρδας, όσο καιρό είχε υπηρετήσει σαν καθηγητής του Λυκείου Κοραής εδώ στο Ηράκλειο, να μετά πήγε στη Θεσσαλονίκη και ανέλαβε τη διεύθυνση του ΙΜΧΑ, του Ιδρύματος Μελετών της Ευθονίσης του ΕΜΟ. Ένας από τους σημαντικούς παράγοντες της εκδόσεως ήταν πάντοτε και ο Στέργιος ο Σπανάκης, στη φροντίδα του οποίου κυρίως, εκτός από τα άλλα, οφείλεται και η σύνταξη των ευρετηρίων που συνοδεύουν σχεδόν όλα τα ευρετήρια όλων των τόμων, τα έχει συντάξει ο Στέργιος. Και κάνει πολύ ευχαριστώ το... Είναι απαραίτητο για μια έκδοση επιστημονική. Ποιες συνεργασίες πληρωνότανε? Καμία, απολύτως. Ας πούμε, μόνο τυπογράφος ο Φραγκούλης. Ποτέ δεν είχε πληρωθεί κανείς συγγραφέα. Παρά μόνο του δινότανε... Αυτή η αντιπαροχή, ας το πούμε, του περιοδικού συνήθετο στην δωρεάν αποστολή ενός ορισμένου αριθμού ανατύπων. Αλλά και αυτό την εποχή εκείνη θεωρείται σαν μια σπουδαία προσφορά. Το πρόβλημα που αντιμετώπιζαν τότε οι επιστήμονες ήταν πώς θα δημοσιεύσουν μια εργασία τους. Εγγράφοντα εργασίες και έμεναν κλειδωμένες στα συρτάρια, διότι δεν υπήρχε τρόπος να δημοσιευθούν. Και να δημοσιευθούν και με έναν πιο έγκυρο τρόπο. Θα μπορούσα, αλλά δεν το κάνω για ευνόητους όρους, να σας κατονομάσω τουλάχιστον μία δεκάδα πολύ γνωστών επιστημόνων που σήμερα κατέχουν υψηλές πανεπιστημιακές και ακαδημαϊκές θέσεις και οι οποίοι για πρώτη φορά πρωτόλια επιστημονικά έφεραν να δημοσιευτούν στα κριτικά χρονικά. Αυτό ήταν βέβαια μια συμβολή θετική του περιοδικού στην ανάπτυξη αυτού του επιστημονικού δυναμικού. Εγώ πιστεύω ότι πέρα από το γεγονός πως στους 25 τόμους που έχουν εκδοθεί την πρώτη και τη δεύτερη περίοδο συγκεντρώθηκαν αρκετές εκατοντάδες αξιόλογων μελετών για την Κρήτη, πέρα του γεγονός ότι υπάρχει ένας πόγκος αρχιακού υλικού επεξεργασμένο επιστημονικά στις σελίδες τους. Η συμβολή του περιοδικού ήταν πολύ ευρύτερη, διότι ενεχθάρινε την σπουδή περί την Κρήτη. Αυτό ουσιαστικά δημιούργησε την κριτολογία και πιστεύω ότι υπήρξε μια αλυσιδωτή, ας πούμε, επίδραση. Εάν δεν είχαν εκδοθεί τα κριτικά χρονικά, ίσως δεν θα είχε ιδρυθεί η Εταιρεία Κριτικών Ιστορικών Μελετών. Σίγουρα δεν θα είχαν καθιερωθεί τα Διεθνή Κριτολογικά Συνέδρια και ενδεχομένως θα ήταν ακόμα πιο δύσκολη και η ίδρυση του Πανεπιστημίου Κρήτης. Βέβαια. Εγώ σε αυτό ήθελα να κάνω, μια παρατήρηση, ας το πούμε, μελαγχολική. Το ότι αυτή η προσπάθεια που οδήγησε σε αυτά τα θετικά πράγματα έμεινε μια παραφωνία σε αυτή την τουριστική λέλαπα που ήρθε. Αλλά δηλαδή, αυτό είναι... ενώ αυτή δημιούργησε ένα πνευματικό γεγονός, ήταν δηλαδή δημιούργησε μια πνευματική κατάσταση στην Κρήτη, από την άλλη μεριά είχαμε μια εξέλιξη όλου αυτού του χώρου. Κοιτάξτε, αυτό ήταν μια μοιραία συνέπεια της οικονομικής και όχι μόνο της οικονομικής, αλλά και της πολιτιστικής αναπτύξεως του τόπου, διότι ας μην είμαστε τόσο μεψίμεροι. Βέβαια μπορεί ο τουρισμός να έχει τα τροτά του,
αλλά έχει και τις θετικές του απόψεις. Άμα συμβαδίζει με κάποιες άλλες συνιστώσεις, δηλαδή, άμα μπαίνει ο τουρισμός και δεν υπάρχει ένα υπόβαθρο τέτοιο, όλα πουλούνται στο Ηράκλειο. Κάπως έτσι το βλέπω. Δεν υπήρξε τότε. Ειδικότερα τώρα, είναι ειδικότερα, ας μην διαβεβαιωθείτε, να καταλήξουμε από αυτά, ειδικότερα καθώς αναφορά στην έκδοση. Ναι, εγώ ήθελα να σας ρωτήσω στο εξής. Ποιες, από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι μου λέτε, το κριτήριο της δημοσίευσης μιας συνεργασίας ήταν η ποιότητα, έτσι. Φυσικά. Η επιστημονική της... Τι δεν δημοσιεύτηκε, δηλαδή υπήρχαν απορρίσεις. Υπήρχαν πολλές, βεβαίως. Επεστρέφονται πολλές συνεργασίες, είτε για να συμπληρωθούν και να διορθωθούν κατά τις υποδείξεις της Συντακτικής Επιτροπής, η οποία μελετούσε και συνεργαζόταν με τους συνεργάτες. Και υπήρξαν άλλες οι οποίες σε θεωρήθησαν όχι δημοσιεύσιμες. Ναι. Γινόταν μία επιλογή, οφείλω βέβαια να ομολογήσω ίσως όχι πάντοτε το ίδιο ή όσο θα έπρεπε αυστηρή. Διότι δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως δεν υπήρχε πάντα προσφορά συνεργασίας τόση όσοι χρειάζονταν για να καλύψει τις σελίδες του τόμου των κριτικών χρονικών. Πρέπει επίσης να σημειώσετε το εξής, ότι τα πράγματα άλλαξαν ως προς αυτό ειδικότερα το σημείο της ύλης από τότε που άρχισε η οργάνωση των κριτολογικών συνεδρίων. Κάθε 5 χρόνια έρχονται εδώ, στο Δέχνη, στα Χανιά, στον Άγιο Νικόλο, σε μια από τις πρωτεύουσες των νομών της Κρήτης, περιοδικά, μερικές εκατοντάδες κριτολόγοι. Οι περισσότεροι από αυτούς κάνουν μια επιστημονική ανακοίνωση. Η επιστημονική ανακοίνωση είναι μια μελέτη του τύπου ακριβώς των μελετών που δημοσιεύουν τα κρητικά χρονικά. Στο τελευταίο συνέδριο του 1971 είχαμε 160 τόσες επιστημονικές ανακοινώσεις. Καταλαβαίνετε τι όγκος είναι αυτός και τι ποσοστό καλύπτει από την επιστημονική δραστηριότητα αυτών των ανθρώπων. Τα πεπραγμένα, τα πρακτικά του πρώτου κριτολογικού συνεδρίου που έγινε εδώ στο Ηράκλειο το Σεπτέμβριο του 1961 σε συνδυασμό με τον εορτασμό της ηλιοτηρίδας της ανάκτησης της Κρήτης από τον Νικηφόρο Φωκά και τον εγγενιασμό της αίθουσας του Αγίου Μάρκου, δημοσιεύτηκαν σε δύο τόμους, σε ένα διπλό μάλλον τόμο με τρία ογκώδη τέφη, τον 15ο, 16ο των κριτικών χρονικών. Στη συνέχεια όμως η δημοσίευση των περιοδικών γινότανε χώρια. Υπάρχουν τα πεπραγμένα του Δευτέρου Συνεδρίου, τα οποία, την ευθύνη της εκδόσεως των οποίων είχε αναλάβει ο Τομαδάκης μαζί με το Φιλολογικό Σύλλογο Χρυσόστομος των Χανίων. Υπάρχουν τα πεπραγμένα του Τρίτου Συνεδρίου, που έγινε με την προεδρία του Μακαρίτη του Γιώργου του Κουρμούλη, και υπάρχουν και τα πεπραγμένα του Τετάρτου Συνεδρίου που είχε γίνει εδώ στο Ηράκλειο το 1976, την έκδοση των οποίων ανέλαβε και πραγματοποίησε το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Αυτό ακριβώς δικαιολογεί και τη δυσκολία η οποία υπήρξε αυτά τα τελευταία χρόνια και ίσως δικαιολογεί και την διακοπή τελικά της έκδοσης των κριτικών χρονικών, η οποία βέβαια δεν οφείλεται κυρίως σε αυτό, αλλά σε λόγους περισσότερων τεχνικούς παρά οικονομικούς. Απεδείχθη ότι ήταν πια μετά το 1975 απολύτως αδύνατο να συνεχιστεί η έκδοση όπως γινόταν πρωτήτερα, δηλαδή με μονοτυπία.
Όχι μονοτυπία, είναι άλλη μονοτυπία. Δεν είναι, δεν παίζει. Ναι, με το στοιχείο βέβαια. Μέχρι και με συνθετήριο. Το κόστος ήταν πάρα πολύ μεγάλο και δεν ανταποκριόταν στον σύγχρονο τρόπο. Αλλά δυστυχώς το Ηράκλειο δεν είχε όλα τα περασμένα χρόνια τις απαιτούμενες τυπογραφικές εγκαταστάσεις. Μονοτυπία δεν υπήρχε. Η λινοτυπία είναι εντελώς άσχετη, προς αυτό δεν μπορεί να καλύψει τα ανάγκες μιας τέτοιας έκδοσης. Τώρα φτάνουμε να κάνουμε εκδόσεις, αυτή που τις κάνουν δηλαδή, με την φωτοσύνθεση και τα λοιπά. Είναι τελείως διαφορετικά τα μεγέθη. Έγινε μια κάποια απόπειρα αναβιώσεως του περιοδικού, σκέψης δηλαδή και διερεύνησης των δυνατοτήτων που υπήρχαν, αλλά και τότε απεδείχθη ότι από τεχνική άποψη δεν μπορούσαμε πια να το κάνουμε. Δηλαδή, το να εκδίδεται ένα περιοδικό εδώ στην Κρήτη, το να εδρεύει στην Συντακτική Επιτροπή και ο εκδότης για να τυπώνεται με φωτοσύνθεση στην Αθήνα. Είναι... Κατάλογο στον Ιδρύο. Ποιοι ενδιαφέρθηκαν να γράψουν. Κοιτάξτε, η κυκλοφορία του περιοδικού φυσικά ήταν εντελώς περιορισμένη, πολύ περιορισμένη. Το τυράκι τα πρώτα χρόνια της εκδόσεως είχε καθοριστεί σε 300 αντίτυπα. 300 μόνο. Βεβαίως. 300 αντίτυπα τραβούσαμε από το 47, αν θυμάμαι καλά, μέχρι το 51-52. Ύστερα το αυξήσαμε σε 500 αντίτυπα. Μέχρι και τον 20ο τόμο. Μόνο στη δεύτερη περίοδο της εκδόσεως, όπου πια η βιβλιαγορά είχε αρχίσει να αναπτύσσεται, και η ζήτηση ήταν κάπως υψημένη, αντίστοιχα αυξήθηκε και το τυράκι και έτσι οι 5 τόμοι της δεύτερης περίοδου, δηλαδή 21ος, 2ος, 3ος, τραβιότανε σε 1000 αντίτυπα. Οι συνδρομητές, οι τακτικοί, οι εγγεγραμμένοι, ας πούμε, αυτοί που έπαιρναν το περιοδικό και έστελναν το αντίτιμο με μια ταχυδρομική επιταγή, δεν είχαν ξεπεράσει ποτέ τους 120 ή 150, αν θυμάμαι και καλά. Ήταν, ήταν πάσης φύσης άνθρωποι. Εδώ στο Ηράκλειο υπήρχε ένας αριθμός επιστημόνων, γιατρών, φαρμακοποιών, καθηγητών, γυμνασίων, ακόμα και ιερωμένων που αγόραζαν τακτικά το περιοδικό. Το περιοδικό κυκλοφορούσε βέβαια και μέσω ορισμένων βιβλιοπωλείων. Το στέλναμε στην Αθήνα, στον Ελευθερουδάκη, στον Κολάρο, στον Βαγιονάκη, ίσως ένα-δύο άλλους που δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Εδώ στο Ηράκλειο δηλαδή από την υπήρχε... 120, πώς ήταν στην Κρήτη και πώς ήταν εκτός εδώ. Δεν τα θυμάμαι αυτά. Περίπου, περίπου. Ίσως η μισή να ήταν στην Κρήτη και η άλλη μισή να ήταν στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη ή και λίγοι βέβαια στο εξωτερικό. Αλλά η κυκλοφορία του περιοδικού δεν περιοριζόταν μόνο σε αυτό το κύκλο των συνδρομητών. Διότι αμέσως μόλις άρχισε η έκδοση και έγινε γνωστό το περιοδικό, άρχισε και συστηματικά η ανταλλαγή του με ξένα επιστημονικά περιοδικά. Και σήμερα η μικρή έστω, ο πυρήνας της μικρής βιβλιοθήκης που έχει εδώ το Ιστορικό Μουσείο, οφείλεται στην απόκτηση σειράς τέτοιων περιοδικών, τα οποία έρχονταν επανταλλαγή των κριτικών χρονικών. Και με την Ελλάδα, και... Όλα τα ελληνικόδια επιστημονικά περιοδικά τα οποία εξεδόθησαν σε αυτή τη χρονική περίοδο στην Ελλάδα ήρθαν επανταλλαγή των κριτικών χρονικών και πολλά ξένα. Ήθελα να πω κάτι άλλο. Αυτό που σας είπα προηγουμένως, το αρχείο του, υπάρχουν τα χειρόγραφα, υπάρχουν... Κοιτάξτε, τα χειρόγραφα υπάρχουν των δημοσιευμένων μελετών, τα οποία σύμφωνα με τον κανονισμό της εκδόσεως κρατούν το σαν πιστήρια της πιστότητας της έκδοσης, όπως και οι διορθώσεις. Αλλά άλλο αρχείο δεν υπάρχει. Αδημοσίευμένο. Όχι. Κριτική που γινόταν στα τέφη από ορισμένους μελετητές. Όχι, όχι, δεν έχουμε τίποτα τέτοιο. Επιστολές που στελνόταν... καλά, σε κάθε
τόμο, η αλληλογραφία υπάρχει. Υπάρχει. Καλά, αυτή υπάρχει μαζί με τα χειρόγραφα και τις διορθώσεις, τα δοκίμια τα τυπογραφικά του κάθε τόμου. Αλλά δεν είναι ούτε ταξινομημένη, ούτε προσιτή βέβαια σε κανένα. Να σα πω ένα κριτήριο. Νομίζω ένα κριτήριο που έχω για τα περιοδικά τα παλιά είναι ότι η ύλη τους να έχει και σήμερα αξία, να μπορεί να δημοσιευτεί δηλαδή. Και νομίζω ότι τα χρονικά χρονικά είναι τα περιοδικά εκείνα που όλα τα, το σύνολο σχεδόν της ύλης θα μπορούσε πάλι να ξανααναλύσει. Δεν αποκλείεται να είναι σωστή η εκτίμηση στην οποία κάνετε. Δηλαδή, σήμερα ο χρόνος δεν την έχει καταργήσει. Όχι, οπωσδήποτε δεν την έχει καταργήσει. Άλλωστε τα κρατικά χρονικά είναι, πιστεύω, και αναγνωρίζονται από όλους σαν το, ας το πούμε, κόρπους των κριτολογικών μελετών. Δεν είναι δυνατόν σήμερα να επιχειρήσει κανείς να ασχοληθεί με οποιοδήποτε τομέα της κριτολογίας χωρίς να ανατρέξει στα κρατικά χρονικά. Και είναι και ελάχιστες οι μελέτες εκείνες που δημοσιεύονται για την Κρήτη και που δεν έχουν βιβλιογραφικές παραπομπές σε συνεργασίες που έχουν δημοσιευτεί στα κρατικά χρονικά. Βέβαια, και μάλιστα κοίταζα προκαιρού, ειδικά οι μελέτες, λέω έτσι μια, οι μελέτες που είναι για τη ζωγραφική, τη μεσαιωνική, τη τζαντινή ζωγραφική είναι... Ναι, αυτό δεν είναι, δεν είναι περίεργο. Διότι ειδικά για την βυζαντινή, μάλλον τη μεταβυζαντινή τέχνη στην Κρήτη είχαμε δόκιμους συνεργάτες και δεν τζιγκουνευόμεθα. Η δαπάνη βέβαια ήταν πολλές φορές δυσβάστακτη για την δημοσίευση πλήθους φωτογραφιών. Χατζηδάκης, ήταν ο Χατζηδάκης πρώτα απ' όλους φυσικά, ήταν ο Κώστας ο Καλοκύρης, ήταν ο Κώστας ο Λασιθιωτάκης και ήταν και αρκετοί άλλοι. Ναι, είναι... αλλά πέρα από αυτό που λέτε, νομίζω ότι τα κρατικά χρονικά έχουν μια θέση σε όλο το φάσμα του περιοδικού επιστημονικού τύπου, θα έλεγα. Δηλαδή, αυτά που έχουν, από την αιστεία που έβγαινε στον περασμένο αιώνα μέχρι σήμερα, δεν είναι μόνο δηλαδή για την αξία την κριτολογική που μπορεί να έχει, αλλά είναι ίσως σημαντικό ένα περιοδικό τίτλο να βγαίνει στην επαρχία, γιατί όλες οι άλλες εκδόσεις, οι ομοειδείς, ναι, αυτό πραγματικά, αυτό πραγματικά ήταν ένα επίτευγμα για την εποχή τουλάχιστον εκείνη, περισσότερο εκείνη, το ότι αποδείξαμε πως μπορούσε και η επαρχία να κάνει δουλειά εξίσου καλή και από επιστημονική και από τεχνική άποψη με την πρωτεύουσα. Αυτό νομίζω είναι κάτι που το ξεχωρίζει. Εσείς τα τεύχη που τυπώνατε σχεδόν όλα πουλιότανε? Όχι. Πάντα έμενα διάθετος ένας αριθμός τευχών. Άλλωστε ουσιαστικά το σύνολο της δαπάνης εκδόσεως του περιοδικού ήταν παθητικό. Δηλαδή η εισπράξη από πώληση τευχών στον περιορισμένο αριθμό συνδρομητών που σας είπα, γιατί αυτές ήταν και μόνες, δεν εκάλυπταν περισσότερο από τα γενικά έξοδα της εκδόσεως. Τα βασικά έξοδα, δηλαδή η μισθοδότηση του τυπογράφου, η αγορά του χαρτιού και η δαπάνη της εκτυπώσεως του τραβήγματος και της βιβλιοδοτήσεως ήταν παθητικό. Παθητικό. Και φυσικά. Και πότε έβγαινε με κάποιες επιχορηγήσεις από αυτές που γράφετε μέσα? Όχι, όχι. Καμία επιχορήγηση δεν έγινε. Επιχορηγήσεις εννοώ, όχι κρατικές. Καμία επιχορήγηση για λόγους καθαρά, ας πούμε, δεοντολογικούς δεν έγινε ποτέ δεκτή σε καμιά απολύτως περίπτωση για την ενίσχυση της εκδόσεως των κριτικών χρονικών, τα οποία ήθελαν πάντοτε, και αυτή ήταν μια βασική και απαράβατη αρχή του, να διατηρούν πλήρη την ανεξάρτησία τους και να μην αναλαμβάνουν καμία δέσμευση και καμία υποχρέωση. Δεν ήταν μέσα στις δαπάνες της εταιρείας? Όχι, δεν έχουν καμία σχέση. Η έκδοση των κριτικών χρονικών δεν έχει καμία σχέση με την εταιρεία κριτικών ιστορικών μελετών. Ήτανε
από οικονομικής πλευράς υπόθεση καθαρά προσωπική δική μου. Α, αυτό δεν το έχεις καταλήξει. Γιατί δεν το... Καμία σχέση δεν υπάρχει. Απολύτως καμία. Μόνον για την έκδοση των πεπραγμένων του πρώτου κρυπτολογικού συνεδρίου έγινε περιστασιακώς μία συμφωνία ανάμεσα σε μένα σαν εκδότη των κρυπτικών χρονικών και του Συμβουλίου της Εταιρείας Κρυπτικών Ιστορικών Μελετών, και η εταιρεία κατέβαλε ένα ορισμένο ποσό για να πάρει, για να προαγοράσει ένα ορισμένο αριθμό αντιτύπων τα οποία τις χρειάζονταν για να τα δώσει τα μέλη του συνεδρίου ή για να τα εμπορευτεί η ίδια. Α, μάλιστα, αυτό δεν το είχα ξεχάσει.